Τις στερεές στροφές πότε τις ξεκινάμε. Καλά, φαντάζομαι αρχούμε, αλλά... Μπράβο, 2 μηνών η μαμά ρωτάει στερεές στροφές. Πότε θα βάλουμε, βιάζεται, δεν βιάζεται, θέλει να μάθει η γυναίκα, έτσι. Και είναι έμπειρη μητέρα, γιατί είναι στο δεύτερο της το παιδί. Άρα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τις στερεές στροφές όταν το παιδί είναι έτοιμο να το κάνει. Τώρα λοιπόν, εδώ είναι μια οδηγία, γιατί η μαμά αυτή αποκλειστικά θυλάζει, άρα λοιπόν θα μπορούσε να κρατήσει το θυλασμό τη έτσι αποκλειστικά μέχρι τον 6ο μήνα που λέει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Οι άλλες εταιρείες, οι Αμερικάνικοι και πολλοί, συστήνουν και λίγο νωρίτερα, από τον 4ο μέχρι τον 6ο μήνα, να κάνουμε εισαγωγή στερεών τροφών. Αρκεί το παιδί να έχει ετοιμότητα. Ετοιμότητα σημαίνει να κάθεται σε ένα όρθιο καθιστό. Έτσι. Να, με τη γλώσσα του να μην του σπρώχνει προς το έξω το φαγητό και να κάνει το φαινόμενο της κατάποσης. Δηλαδή θέλει να έχει μια ωριμότητα. Όταν δούμε λοιπόν το μωρό μας ότι κάνει αυτή την ωριμότητα, αρχίζουμε και δοκιμάζουμε. Εντάξει, το βλέπουμε κιόλας, γιατί αυτά τα μωρά το δείχνουν. Δηλαδή την ώρα που τρώμε μας κοιτάζουν στα μάτια και θέλουν να φάνε. Και άμα του δώσει κάτι, γλύφουν το στόμα του, κάνουν σαν τρελά. Άρα λοιπόν δείχνουν την ετοιμότητα. Όσο η μητέρα θυλάζει, είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή, γιατί έχουμε και αποφυγή πιθανών αλλεργιών. Ενώ άμα βάλει, ας πούμε, μια αλλεργική ουσία στον 1ο 10ο μήνα, μπορεί να σε πειράξει, να πειράξει το μωρό. Αν τη βάλει αυτή την αλλεργική ουσία στον 4ο μέχρι το μήνα, κάνει εισαγωγή, πιθανώ να μην κάνει απολύτω τίποτα. Είναι ένα παράθυρο ανοχή, αλλεργική ανοχή. Το εκμεταλλευόμαστε αυτό.